Ξεκινά στις 26 αυτού του μήνα ο 7ος υπερμαραθώνιος βουνού στην περιοχή του Παρανεστίου με μεγάλη συμμετοχή αθλητών από 19 χώρες. Στους αγώνες αυτούς συμμετέχουν και πάρα πολλοί εθελοντές, ενώ για πρώτη φορά θα γίνουν πολύ περισσότεροι αγώνες από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, ενώ θα λάβουν μέρος και άτομα με ειδικές ικανότητες. Από την άλλη πλευρά, οι διοργανωτές φορείς ευχαρίστησαν όλους όσοι στήριξαν με κάθε τρόπο την δημιουργία αυτών των αγώνων και έδειξαν με έκδηλο τρόπο την συμπαράστασή τους. Η περιφέρεια Δράμας, η περιφερειακή ενότητα, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της περιφερειακής ενότητας, αλλά και η ίδια η περιφέρεια, ως συνέχεια της νομαρχίας, συμμετέχει σαν συνδιοργανωτής σε αυτούς τους αγώνες βουνού, διαθέτοντας και κονδύλια, θα έλεγα όμως διαθέτει και ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αλλά και υλικοτεχνική υποδομή. Πιστεύουμε ότι θα είναι πετυχημένοι αυτοί οι αγώνες και φέτος. Όλοι οι συνδιοργανωτές θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάνουμε καλύτερους και φθηνότερους αγώνες και νομίζω αυτό μπορεί ο κάθε πολίτης να το αντιληφθεί και να του παράξουμε στοιχεία γι' αυτό. Να πω ότι καλούμε όλους τους δραμηνούς αυτό το τριήμερο να παρευρεθούν σε αυτούς τους αγώνες και στην περιοχή μάλλον ειδικότερα του Παρανεστίου, που ειδικά αυτή την εποχή έχει ντυθεί, θα έλεγα, τα καλύτερα χρώματα της φύσης και είναι μια ευκαιρία σε όλους τους δραμηνούς με αφορμή αυτούς τους αγώνες να επισκεφθούν αυτήν την πανέμορφη περιοχή του Παρανεστίου, έτσι ώστε να τιμήσουν και τους αγώνες αλλά να στηρίξουν και τους κατοίκους εκεί της περιοχής που μέσω αυτών των αγώνων αναδεικνύουν το Παρανέσι και όλη την ευρύτερη περιοχή. 7η συνεχή χρονιά ο Δήμος Παρανεστίου συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το φορέα της Ροδόπης, αλλά και με πλήθος συλλόγων, διοργανώνει τους αγώνες βουνού Παρανεστίου. Φέτος οι αγώνες έχουν εμπλουτιστεί με έναν επιπλέον αγώνα, έναν τεράστιο διαστάσεων 160 χιλιόμετρων, άρα οι αγώνες αποκτούν ένα βαθμό, θα έλεγα, δυσκολίας, τόσο για τους αθλητές, αλλά και για εμάς τους διοργανωτές. Τα κονδύλια που θα δαπανηθούν φέτος για τους αγώνες, αναλογικά με άλλες χρονιές, είναι ίσα. Και αυτό το λέω γιατί γίνεται λόγος πολλές φορές για τα έξοδα, για τα κόστη, για τις δαπάνες των αγώνων. Προσπαθούμε να είμαστε φιδωλοί στα έξοδά μας, ώστε να μην επιβαρύνουμε επιπλέον έξοδα τους δημότες του Παρανεστίου. Πιστεύω ότι φέτος οι αγώνες θα είναι οι καλύτεροι που έχουν διοργανωθεί, γιατί η ομάδα που όλη τη χρονιά, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δούλεψε με μεθοδικότητα, με συνεργασία, με συνέπεια. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μελισσινό, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Δράμας, για την εθελοντική του προσφορά τα τόσα χρόνια που διοργανώνονται οι αγώνες, που θα έλεγα με στρατηγική μαεστρία κατήθηνε όλη τη χρονιά για το πώς θα διοργανωθούν οι αγώνες. Επί μια επταετία συνεχή ασχολούμαι εθελοντικά με τους αγώνες βουνού Παρθένου-Δάσου Παρνεστίου. Φέτος οι αγώνες είναι προς τιμή των 100 χρόνων ελεύθερου νομού και ελεύθερης δράμας και έχουμε αφιερώσει τους δύο πρώτους αγώνες, τα 160 χιλιόμετρα μίλη και χρόνος από την ελευθερία και τα 100 χιλιόμετρα χιλιόμετρο και χρόνος από την ελευθερία του νομού. Όπως σας είπαν και οι προηγούμενοι, ο αγώνας έχει αποκτήσει τη δική του έγκλη. Ένας αγώνας συνυφασμένος πάρα πολύ με το περιβάλλον, με τον εθελοντισμό και γενικά με την αγάπη που εμείς που έχουμε για τον αγώνα, αλλά και το αντίστροφο, από τους αθλητές. Έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο. Τα τεχνικά του αγώνα χαρισγά θα σας τα πει ο τεχνικός διευθυντής. Εγώ θα σας πω ορισμένα στατιστικά στοιχεία. Όταν ξεκινήσαμε το 2007, κάναμε έναν αγώνα με 87 αθλητές και φέτος το 2013 κάνουμε 7 αγώνες
και αναμένουμε περίπου 850 με 900 αθλητές. Πλέον των 160 και 100 χιλιόμετρων, ένας αγώνας 47 χιλιόμετρων, ένας αγώνας 10 χιλιόμετρων, δύο αγώνες για παιδιά μικρά και ένας αγώνας για παιδιά με ειδικές ικανότητες. 7η διοργάνωση και φέτος περιλαμβάνει 7 αγώνες, αγώνες για όλα τα ενδιαφέροντα, αγώνες που οι τρεις πρώτοι, όπως είπα, οι δύο πρώτοι είναι αφιερωμένοι στην απελευθέρωση της Δράμας και του Νομού. Οι αγώνες αυτοί είναι αξιολογημένοι στην παγκόσμια κλίμακα αξιολόγηση των αγώνων του Mont Blanc της Γαλλίας. Έχουμε λοιπόν δύο υπερμαραθωνιούς, έναν 160 χιλιόμετρων με 6.500 μέτρα θετική ψωμετρική διαφορά, έναν 107 χιλιόμετρων με 4.500 μέτρα θετική ψωμετρική διαφορά, έναν μαραθώνιο αγώνα 46 χιλιόμετρων, έναν αγώνα λαϊκό θα το έλεγα 10 χιλιόμετρων για όλο τον κόσμο, δύο παιδικούς αγώνες με χαρακτηριστικά την ηλικία των συμμετεχόντων και έναν αγώνα special VFT για άτομα με ειδικές ικανότητες. Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται, όπως είπαμε, για 7η φορά. Υπάρχει πλέον και οργανωτική και αγωνιστική εμπειρία από την πλευρά μας και επειδή, θα το πω αυτό, συμμετέχω σε όλους τους αγώνες που γίνονται πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό, θα πω ότι είναι από τους καλύτερους αγώνες στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι. Έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση και οι αγώνες έχουν κλείσει εδώ και πολύ καιρό από πλευρά συμμετοχών. 154 συμμετοχές στο μεγάλο αγώνα, 193 στα 100 χιλιόμετρα και πάνω από 200 στους υπόλοιπους αγώνες. Περιμένουμε δηλαδή το τρίμερο κοντά στους 780 αθλητές. Αναλογιστείτε ότι αντίστοιχοι ίσως και παραπάνω θα είναι οι συνοδοί τους και οι θεατές. Γύρω στις 3.000 κόσμος θα ανέβει στο Παρανέστη. Επειδή το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο δραμηνός αθλητής, ο Κασάπης του Ορειβατικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος συμμετέχει ανελιπώς τα 7 χρόνια που διεξάγονται οι αγώνες. Mm-hmm. Και είναι και άλλοι 2-3 με ενδεχομένως με ένα έτος που δεν έχουν έρθει.